καλημερίζω τον Αντιδήμαρχο Καθαριότητας, κύριο Γελιτάκη. Καλημέρα σας, κύριε Γελιτάκη. Καλή σας μέρα, κύριε Δουγεράκη. Καλημέρα και στους ακροατές μας. Λοιπόν, το τι είπα το ακούσατε. Το διαπιστώνω και από τη δική μου τη γειτονιά, το διαπιστώνω και από άλλες γειτονιές. Ο χρόνος που επιλέγουμε να πηγαίνουμε τα απορρίμματά μας στους κάδους εξαιτίας και της ζέστης δημιουργεί προβλήματα. Τα σκουπίδια ούτως ή άλλως εξαιτίας της ζέστης μυρίζουν είτε μέσα στο σπίτι είτε εκτός σπιτιού, αλλά αυτό που επιλέγουμε να κάνουμε είναι ότι κάνουμε αφόρητη και τη ζωή των ανθρώπων οι οποίοι βρίσκονται γύρω στους κάδους, τους επαγγελματίες ή τέλος πάντων τους ιδιοκτήτες των οικειών. Ναι, κοιτάξτε, γενικότερα μέρες όπως οι σημερινές, αλλά γενικότερα τους θερινούς μήνες, οφείλουμε να είμαστε ιδιαίτερη προσεκτικοί και στο ζήτημα διαχείρισης των απορριμμάτων. Με την έννοια ότι προφανώς αναπτύσσονται ιδιαίτερες ψηλές θερμοκρασίες, ως εκ τούτου σε απορρίμματα, ειδικά εκεί που περιλαμβάνονται οργανικά υπολείμματα, δύο απόβλητα δηλαδή, αντιλαμβάνεστε ότι δημιουργούνται ζυμώσεις, δημιουργούνται διάφορες καταστάσεις, οι οποίες είναι και κινδυνεύει η δημόγηση εκεί, αλλά φυσικά και είναι από πλευράς της δυσοσμίας. Αφόρητες πολλές φορές, όπως είπατε πολύ σωστά, ειδικά σε περιοχές που είναι έτσι στενού, θα έλεγα, πολυδομικού ιστού. Έχουμε πει και στο παρελθόν ότι οι μικρές καθημερινές κινήσεις μπορούν να βελτιώσουν αισθητά την εικόνα της πόλης μας και φυσικά τη ζωή μας μέσα σε αυτή. Για παράδειγμα, η αποκομιδή των απορριμμάτων από την υπηρεσία μας στην πόλη του Ηρακλείου γίνεται νυχτερινές ώρες. Ως εκ τούτου καταλαβαίνουμε ξεκάθαρα ότι αν για παράδειγμα ένα νοικοκυριό ή μια επιχείρηση επιλέξει να βγάλει τα απορρίμματά της πρωί, το πρωί, ένας για παράδειγμα πολίτης ο οποίος πριν φύγει από τη δουλειά του θα κατεβάσει και τα απορρίμματά του, αντιλαμβάνεσαι ότι αυτή η σακούλα θα παραμείνει κατά τη διάρκεια όλης της ημέρας μέσα στο κάδο μέχρι να έρθει το επόμενο βράδυ και να περισυλλεγεί. Άρα λοιπόν θα ήταν πολύ διαφορετική η κατάσταση στην πόλη και φυσικά θα ήταν πολύ πιο εύκολο για όλους εμάς και την υπηρεσία αλλά και τους συμπολίτες που περιγράψετε πριν. Για παράδειγμα, αν κατεβάζουμε τα σκουπίδια μας το βράδυ, η αποκομιδή γίνεται τις νυχτερινές ώρες όπως σας είπα, δηλαδή μεταξύ τις 2 το πρωί μέχρι και νωρίς το πρωί, μέχρι να βγει ο ήλιος. Ως εκ τούτου, αν κατεβάσουν για παράδειγμα οι δημότες μας τα σκουπίδια τους το βράδυ, λίγο πριν κοιμηθούν, να το πω έτσι σχηματικά, αντιλαμβάνεστε ότι μετά από μερικές λίγες και λίγες ώρες, νυχτερινές ώρες, αυτά θα περισυλλεγούν. Άρα λοιπόν να μια πολύ απλή κίνηση, η οποία δεν είναι ανάγκη να γίνεται μόνο τώρα, είναι μια γενικότερα καλή πρακτική την οποία πρέπει να υιοθετήσουμε κατά τη διάρκεια όλου του χρόνου. Δεν εννοώ μόνο τις ζεστές μέρες του χρόνου, αλλά καθημερινά. Αυτό, όπως σας είπα, θα βοηθούσε πάρα πολύ και την υπηρεσία μας, αλλά και το να διατηρήσουμε το μεγαλύτερο, το περισσότερο διάστημα κατά τη διάρκεια της ημέρας τους κάδους σχετικά άδειους, έτσι ώστε να μην υπάρχει επιβάρυνση γειτονιές και συνοικίες της πόλης. Μα αυτό είναι και το ορθό για να καταλαβαίνω και το γείτονά μου που έχει μπροστά στο σπίτι του, επαγγελματίας είναι ή ιδιοκτήτης τέλος πάντων σπιτιού είναι, που έχει τους κάδους είτε απέναντί του ή δίπλα του ή στη γωνία του μαγαζιού ή του σπιτιού του. Νομίζω ότι με τον καλύτερο δυνατό τρόπο πρέπει να το καταφέρω αυτό. Τώρα, εγώ έχω παρατηρήσει και ένα άλλο φαινόμενο, μιας που σας έχω εδώ στη γραμμή, κύριε Γιαλιτάκη. Υπάρχει ένα πάρα πολύ μεγάλο μπέρδεμα. Ή μπερδεμένοι είμαστε, ή το ξεχνάμε ή δεν ξέρουμε πώς πραγματικά να το χρησιμοποιήσουμε. Υπάρχουν οι καφέ οι κάδοι, υπάρχουν οι μπλε οι κάδοι, υπάρχουν οι γκρι οι κάδοι. Εγώ βλέπω σε όλους τους κάδους πλην από τους μπλε να είναι ανάμεικτα τα πάντα. Τα ανακυκλώσιμα μαζί με τα οργανικά μαζί με τα ανακυκλώσιμα. Τελικά πώς χρησιμοποιούνται αυτοί οι κάδοι, δεν ξέρω. Πώς χρειάστηκαν ένα μεγάλο αυτοκόλλητο, γιατί και επαγγελματίες αλλά και πολίτες, τα οικιακά απόβλητα, νομίζω ότι τα μπερδεύουμε. Λοιπόν, καταρχάς, αυτή τη στιγμή δεν έχουν αναπτυχθεί καφέ κάδοι. Υπάρχουν οι μαύροι, οι πράσινοι κάδοι, οι οποίοι είναι για τα σύμμεκτα απορρίμματα. Οι μαύροι. Μαύροι, τους έκανα εγώ, καφέ. Όχι, γιατί πράγματι ο καφές κάδος, ο οποίος αποτελεί ένα ξεχωριστό ρεύμα και αφορά τα βιοαπόβλητα, δεν έχει αναπτυχθεί ακόμα στις πόλεις. Και αυτό γιατί δεν είναι ακόμα έτοιμο ουσιαστικά η υποδομή που θα τα υποδεχτεί, δηλαδή η μονάδα επεξεργασίας βιοαποβλήτων. Άρα λοιπόν αυτή τη στιγμή, σήμερα που μιλάμε, στην πόλη μας και όχι μόνο σε εμάς, αλλά και στους άλλους δήμους της Κρήτης, υπάρχει ουσιαστικά, όπως σας είπα, ο πράσινος ή μαύρος κάδος, ο οποίος είναι τα σύμμικτα απορρίμματα, και υπάρχει και ο μπλε κάδος, ο οποίος είναι για τα ανακυκλώσιμα υλικά. Τι σημαίνει σύμμικτα απορρίμματα? Όλα τα υπόλοιπα, εκτός των ανακυκλώσιμων.
όλα αυτά τα οποία περιγράψατε προηγουμένως. Mm-hmm. Δηλαδή, όλα εκτός αν έχει πλώσιμο. Τόσο απλά το λέω. Mm-hmm. Λοιπόν, είναι, ακούστε λίγο. Ακόμα όμως και σε αυτό, προφανώς αντιλαμβάνεστε ότι πρέπει να έχουμε μια συγκεκριμένη, αν θέλετε, στοιχειώδη ορθή διαχείριση σε αυτά. Προφανώς τα σύμμικτα απορρίμματα θα πρέπει να βρίσκονται στις σακούλες απορριμμάτων, σε σάκους απορριμμάτων, οι οποίες θα κλείνουν και θα δένουν καλά και θα τοποθετούνται μέσα στον κάδο. Αντιστοίχως και τα ανεξιπλώσιμα υλικά, το μεγαλύτερο πονοκέφαλο, ίσως για σας ακούγεται παράξενο, είναι οι χαρτόκουτες. Οι χαρτόκουτες γιατί δυστυχώς υπάρχει λανθασμένη πρακτική από πάρα πολλούς συμπολίτες μας, αλλά και επαγγελματίες, το να ρίχνουν τις κούτες τις μεγάλες ανοιχτές μέσα στον κάδο. Με αποτέλεσμα, με την αναπόθεση ένα-δυο τέτοιων μεγάλων χαρτοκιβωτίων, να γεμίσει ο κάδος. Άρα λοιπόν ο επόμενος συμπολίτης μας που θα θέλει να πετάξει κάτι ανεξιπλώσιμο, να μην έχει χώρο, ενώ υπάρχει πολύ μεγάλος χώρος επί της ουσίας, να μην υπάρχει ωφέλιμος χώρος για να τον αποθέσει και αν λοιπόν το αφήνει έξω τον κάδο. Μικρά πράγματα και καθημερινά, όπως σας είπα, τα οποία άμα τα βελτιώσουμε θα αλλάξουμε αισθητά την εικόνα της πόλης. Θα σταματήσουμε να βλέπουμε σακούλες σχισμένες, οι οποίες βρίσκονται συνήθως πέριξ, έξω δηλαδή και γύρω από τον κάδο. Προς αυτό βέβαια συνδρώνουν πολλές φορές και τα δέσποτα γατάκια της γειτονιάς, κατά τα άλλα συμπαθητικά γατάκια της γειτονιάς μας, αλλά αντιλαμβάνεστε ότι όταν έχει μέσα υπολείμματα τροφών και να αποθέσουν μια ανοιχτή σακούλα έξω από τον κάδο ή ακόμα και πάνω από τον κάδο, προφανώς πολύ εύκολα ένα ζωάκι της περιοχής θα πάρει τα υπολείμματα αυτά και θα τα απλώσει στον περιβάλλοντα χώρο του κάδου. Αλλά και σε ανακυκλώσιμα έχουμε δώσει σαφείς οδηγίες, όπου δηλαδή ο κάθε συνδημότης ο οποίος θέλει να ανακυκλώσει ειδικά ένα χαρτοκιβώτιο θα πρέπει να το κλείσει και να το τοποθετήσει κλειστό, σπασμένο δηλαδή, όπως λέμε, μέσα στον κάδο. Έτσι ώστε να αξιοποιήσουμε όλη τη χωρητικότητα σε λίτρα που έχει ένας κάδος. Αν τηρούνται αυτά τα απλά πράγματα, θα δείτε ότι οι κάδοι με τον τρόπο με τον οποίο έχουν διανεμηθεί στην πόλη είναι επαρκέστατοι για να καλύψουν την παραγωγή απορριμμάτων που έχουν τα νοικοκυριά μας ή γενικότερα οι επιχειρήσεις μας. Ταυτόχρονα πρέπει να σας πω ότι έχουμε εντείνει τις προσπάθειες μας σαν υπηρεσία προφανώς να πλύνουμε όλους τους κάδους που βρίσκονται στην πόλη μας έτσι ώστε να καθαρίζονται συχνά και να μην έχουν τέτοιου είδους να παραμένουν μέσα σε αυτούς οι υπολείμματα τα οποία θα δημιουργούν έντονες καταστάσεις, αλλά φυσικά και να κλείνουμε τα καπάκια όπου είναι αυτό εφικτό. Πόσο έτσι ώστε να μην, εφικτό είναι, απλά δεν το κάνουμε. Απλά δεν το κάνουμε. Εφικτό είναι το να κλείνεις το καπάκι για να μην υπάρχει μυρωδιά και για να μην μπαίνουν μέσα τα ζωντανά. Ούτε για τα γατάκια είναι ότι καλύτερο να πηγαίνουν από τα σκουπίδια να τρώνε ούτως ή άλλως, μεταφέροντας ό,τι μεταφέρει, μπορεί να μεταφέρει στη συνέχεια το γατί στον καθένα από εμάς ή όποιος άλλος ζωντανός οργανισμός. Νομίζω ότι αυτό το μήνυμα πρέπει να το πάρουμε όλοι μας και επιτέλους κάποια στιγμή θα πρέπει να το δούμε. Πόσο συχνά μπορούν να πληθούν οι κάδοι και ειδικά μετά από τέτοιες ημέρες, με τέτοιες θερμοκρασίες και με τη διαχείριση που κάνουμε, πόσο εύκολο είναι και σε πόσο χρόνο μπορεί να γίνει, γιατί μιλάμε για ολόκληρη τη Δημοτική Ενότητα Ηρακλείου. Και όχι μόνο, και τις υπόλοιπες δημοτικές ενότητες του Δήμου μας. Συνολικά μιλάμε για 5.700 κάδους για σύμμεκτα απορρίμματα και άλλους 2.500 μπλε κάδους της ανακύκλωσης. Δηλαδή μιλάμε συνολικά για πάνω από 8.000 κάδους. Αντιλαμβάνεστε, το πλυντήριο λειτουργεί καθημερινά, αλλά αντιλαμβάνεστε ότι για να ξαναπεράσει από τον ίδιο κάδο έχει μια περιοδικότητα. Εξάλλου, ένας κάδος, όταν όπως σας είπα και πριν, συμπεριφερόμαστε σωστά σε αυτόν, δεν χρειάζεται καθημερινό πλύσιμο. Άρα λοιπόν, εγώ θα επιμείνω, με αφορμή τη σημερινή συζήτηση, να κρατήσουμε τρία βασικά έτσι σημεία. Το πρώτο είναι να κατεβάζουμε τα απορρίμματά μας νυχτερινές ώρες, δηλαδή λίγο πριν την αποκομιδή από την υπηρεσία μας. Το δεύτερο είναι να έχουμε τα σύνυχτα απορρίμματα σε σάκους απορριμμάτων κλειστούς και σωστά τοποθετημένους μέσα στον κάδο. Και το τρίτο, όσον αφορά τα ανακύκλωσιμα υλικά, ότι να θαλακώνουμε, να σπάμε δηλαδή τις συσκευασίες, έτσι ώστε να μην πιάνουν πολύ όγκο μέσα στον κάδο για να μπορέσουν να φιλοξενήσουν πολύ περισσότερα. Κύριε Γελιτάκη, η τακτική της απολύμανσης με αυτή την άσπρη σκόνη, ασβέστης είναι τι είναι, δεν ξέρω, που πέφτει γύρω-γύρω από τους κάδους, ποια εποχή γίνεται? Κοιτάξτε, αυτό γίνεται συνήθως τώρα, τους θερινούς μήνες ή προς το τέλος των θερινών μηνών. Ταυτόχρονα έχουν αναπτυχθεί και μελετάμε και εξετάζουμε σε διάφορες σκάλες και άλλες τεχνολογίες οι οποίες υπάρχουν πλέον στην αγορά, όπως διάφορα υλικά από απόσβεση ουσιαστικά της μυρωδιάς. Τα βλέπουμε όλα αυτά. Στο μέτρο του δυνατού προσπαθούμε και σαν υπηρεσία αποκομιδής
τα στελέχη μας να εξυγχρονιστούν και να περάσουν στην επόμενη. Ναι, να αξιοποιούν τέλος πάντων τις όποιες νέες τεχνολογίες και όχι μόνο υπάρχουν. Προς αυτή την κατεύθυνση αντιλαμβάνεστε στην αισθητική αναβάθμιση, πέρα δηλαδή από την εξορθολογισμένη διαχείριση των απορριμμάτων, εντάσσεται και η μεγάλη δράση που κάνουμε για την εγκατάσταση υπόγειων κάδων, που αντιλαμβάνεστε καταργούν όλη αυτή την άναρχη εικόνα η οποία πολλές φορές δημιουργείται στους υπέργειους κάδους. Και προς αυτή την κατεύθυνση κινούμαστε. Ξέρετε, είναι μια μάχη η οποία δίνεται καθημερινά σε πάρα πολλά επίπεδα. Υπόγειοι κάδοι που θα επεκταθούν σε όλα τα διοικητικά όρια του Δήμου Ηρακλείου, θέλετε να πείτε? Αυτή τη στιγμή έχουν τοποθετηθεί ήδη 28 συστάδες κάδων, υπόγειων κάδων, οι οποίες έχουν πει σε περιοχές της Αλικαρνασσού, της Θερίσου και άλλες. Αυτή την περίοδο που μιλάμε, εξελίσσεται ένα μεγάλο έργο εγκατάστασης 100 νέων υπόγειων κάδων. Όπου θα μπουν στις περιοχές στην περιοχή που γίνεται η ολοκληρωμένη αστική παρέμβαση, δηλαδή στην περιοχή ΣΟΑΠ, και πιο συγκεκριμένα για να πω σε επίπεδο συνοικιών, είναι τα διαμερίσματα τα νότια, δηλαδή από Δημοκρατία, Άγιο Κωνσταντίνο, Μεσαμπελιές, στην Κυπούπολη, Πάρκο Ερυθρέας, αυτές οι περιοχές που εγκατήθησαν τώρα 100 αυτοί νέοι υπογειοκάδοι. Και βέβαια συνεχίζουμε να μελετούμε και για τις άλλες περιοχές του Ηρακλείου, όπου είναι εφικτό να φιλοξενήσουν τέτοιους υπόγειους κάδους, οι οποίοι σας λέω έχουν πολλαπλά ωφέλη. Μάλιστα. Είναι αισθητική αναβάθμιση αφενός, αφετέρου είναι εξορθολογικότερη αποκομιδή των αποδημάτων, γιατί αντιλαμβάνεστε ότι αυτοί οι κάδοι έχουν πολύ μεγαλύτερη χωρητικότητα. Σκεφτείτε ότι ένας υπόγειος κάδος χωράει περίπου τα απορρίμματα τριών συμβατών υπέργειων κάδων, όπως γνωρίζετε. Άρα λοιπόν αντιλαμβάνεστε ότι η αποκομιδή θα γίνεται σποραδικότερα και δεν θα επιβαρύνει και τόσο πολύ την πόλη. Είναι μέσω κάποιου προγράμματος όλο αυτό, γιατί φαντάζομαι ότι το κόστος είναι πολύ μεγάλο. Το κόστος είναι μεγάλο. Το συγκεκριμένο έργο των 100 κάδων χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης και διαρκώς, όπως σας είπα, μελετούμε και ταυτόχρονα ψάχνουμε και άλλα χρηματοδοτικά εργαλεία, ώστε να μπορέσουμε να αναπτύξουμε αυτή την εφαρμογή, αυτή δηλαδή την παρέμβαση, στο δυνατό περισσότερα σημεία. Ωραία. Έχω μία απορία ακόμα. Βάλετε στη γειτονιά μου, λέω ενδεικτικά τη δικιά μου τη γειτονιά, γιατί αλήθεια είναι, απλά δεν θα αναφέρω τη γειτονιά, ένα από εκείνα τα μεγάλα τα κουτιά σπίτια σε ό,τι έχει να κάνει με την ανακύκλωση, με το γυαλί, με τα μπουκάλια τα πλαστικά, με το χαρτί. Αυτά πότε θα λειτουργήσουν? Λοιπόν, καταρχάς αυτό είναι ένα μεγάλο πρόγραμμα το οποίο υλοποιεί ο ΕΣΔΑΚ σε συνεργασία με όλους τους Δήμους μέλη του, στην Ανατολική Κρήτη δηλαδή. Εδώ στο Ηράκλειο έχουν ήδη τοποθετηθεί 10 και θα τοποθετηθούν άλλα 5 τέτοιοι κίσκοι, γωνιές ανακύκλωση όπως λέμε, οι οποίοι τι είναι ουσιαστικά, όπως περιγράψατε, είναι σημεία στα οποία μπορεί να γίνει πεταποδοτική ανακύκλωση των βασικών ρευμάτων ανακύκλωση, δηλαδή του χαρτιού, του γυαλιού, του αλουμινίου και του πλαστικού φυσικά. Όπου ο συμπολίτης μας, ο οποίος ανακυκλώνει υλικά, θα παίρνει άμεσα τα αποδοτικά κάποια χρήματα για την ποσότητα των ανακυκλώσιμων υλικών των οποίων θα προσκομίζει εκεί. Είναι σημεία τα οποία έχουμε δει σε άλλες πόλεις στην Αθήνα που λειτουργούν ήδη ότι πάνε καλά. Μάλιστα, αποτελούν και αφορμή πολλές φορές ή ένα σημείο συνάντησης αλλά και εκπαίδευση, θα έλεγα, πολλών παιδιών για να δουν πραγματικά τη διαδικασία της ανακύκλωσης πώς γίνεται. Είναι άλλος ένας τρόπος ο οποίος μέσω αυτού μπορούμε να κάνουμε καλύτερη ανακύκλωση και άρα να μειώσουμε, γιατί αυτός είναι ο τελικός στόχος και σκοπός, το όλο να δημιουργούνται τέτοιου είδους εργαλεία τα οποία θα μας μειώσουν ακόμα περισσότερο τα σύμμικτα απορρίμματα τα οποία τελικά καταλήγουν για ταφή. Άρα λοιπόν ενισχύεται και μέσω αυτού του τρόπου η ανακύκλωση στην πατρίδα μας. Εμείς στο Ηράκλειο βρισκόμαστε στη φάση, έχουμε τυχεί την ηλεκτροδότησή τους και περιμένουμε τους όρους ηλεκτροδότησης από τη ΔΔΕ. Νομίζω ότι το αμέσως επόμενο διάστημα θα είναι έτοιμα, ίσως και μέσα στο καλοκαίρι, για να μπορούν να λειτουργήσουν και να υποδέχονται ανακυκλώσιμα υλικά εκεί. Λοιπόν, είναι μια υποδομή η οποία δεν έχει καμία όχληση, όπως απέναντι θα έλεγα ότι βοηθάει κιόλας στο να υπάρχει μια μεγαλύτερη συνοχή εκεί στην περιοχή στην οποία τοποθετείται και να λειτουργεί διαδραστικά και βιωματικά. Ιδιαίτερα στις νεότερες γενιές που θέλουν να δουν πώς γίνεται η ανακύκλωση. Πριν σας αποχαιρετήσω, να σας μεταφέρω το εξής μήνυμα από κάποιο κύριο κυρία, η οποία στέλνει μήνυμα και σας παρακαλεί ιδιαίτερος ακούγοντάς σας, ότι στην περιοχή των Πατελών, Μπαντουβά 24, υπάρχει ένα πάρα πολύ μεγάλο θέμα με τις μυρωδιές που αναδύονται από τους κάδους, αν είναι εφικτό να πληθούν όσο το δυνατόν γρηγορότερα.
Βεβαίως, το μεταφέρω στην υπηρεσία. Σας ευχαριστώ πολύ τη συνδημότητα και θα κάνουμε το καλύτερο δυνατό σε συντομότερο χρονικό διάστημα. Λοιπόν, κύριε Γελιτάκη, σας ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα σας. Εγώ, καλή σας μέρα. Γεια σας.